αγαπημένοι μας, μπορεί να διανύουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, Μεγάλη Τετάρτη σήμερα, αλλά είναι και Πρωτομαγιά και για μένα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε η κόρη μου και θέλω να σας πω ότι ήταν πάλι Μεγάλη Τετάρτη όταν γεννήθηκε η κόρη μου. Απίστευτη σύμπτωση. Ζήσει κερνάς. Οπότε είναι σαν να το ζω, ξέρεις. Μάκης Πουνέντης μαζί μας, βρε μακούλη μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μήνα που είσαι μαζί μας. Να ξεκινήσουμε το μήνα παρεούλα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ξέρετε, πάντα χαίρομαι τόσο πολύ όταν είμαι εδώ. Και εμείς. Αγαπάμε πάρα πολύ. Και εγώ σας αγαπάω. Χαίρομαι γιατί έχουμε και προσωπική σχέση, γνωριζόμαστε τόσα χρόνια. Αλλά δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ το κλίμα, το περιβάλλον, η εκπομπή σας φυσικά. Αμοιβαία τα αισθήματα. Να το πω κι εγώ και συγχαρητήρια για τη μεγάλη επιτυχία. Μετά από 10 χρόνια παραμένετε τόσο ψηλά, χωρίς να νοιάζεστε για το τι υπάρχει γύρω-γύρω. Απίστευτο. Επειδή απολαμβάνουμε τη στιγμή, νομίζω αυτό είναι το μυστικό, και επειδή είσαι και εσύ του αξίζω. Είναι η ενέργεια, παιδί μου. Είναι η ενέργεια. Καλό μήνα, Κωστάκη. Καλό μήνα. Βλέπω ήρωας. Γιατί? Γιατί τον στέλνουν σε διάφορα μέρη, διάφορες ώρες, διάφορες μέρες. Αλλά μην το συζητήσει. Θα το πει άλλη στιγμή. Δεν μα νοιάζει. Εμά πώ θα το ξέρει το σύνθημά μα. Ποζάρο, φύγομαι και λαμπυρίζω. Αξίζω, κονομάω και κερδίζω. Δώσε. Θέλω να σου πω ότι το ποίημα το λέει καλύτερα από σένα. Επίση το λέει απ' έξω ή ακόμα το διαβάζει. Δηλαδή έλεο. Το ποζάρο και σφίγγομαι με. Λοιπόν, θέλω να δώσετε τι κορούλε μου που φυλάνε τον παπά σε αυτή τη φωτογραφία που έδωσα. Γιατί δεν θα ξεχάσω πριν 11 χρόνια, το 2013. Όταν είχα πάει Μεγάλη Τετάρτη τότε στον Αντένα, έκανα το FDs, πήγα, έγραψα εκπομπή. Πήγαινα μάλλον να γράψω εκπομπή και ξαφνικά με έπιασαν οι πόνοι. Ήταν αυτό που δεν ήθελα να το πιστέψω, σπάσαν τα νερά για την ακρίβεια. Δεν μου είχε ξανασυμβεί και τότε μου λένε, ξέρεις τι, γεννάς. Πήγαινε γρήγορα στο μαιευτήριο. Και κάπως έτσι ήρθε η βιαστική, η ταυρολιονταρίνα μου στη ζωή, που στην πορεία κατάλαβα, γιατί ήρθε στις 36 εβδομάδες, στο όριο σχεδόν της προωρότητας. Δηλαδή, τρεις μέρες πριν να είχε γεννηθεί, θα θεωρούταν οριακά πρόωρη. Ναι. Κατάλαβα όμως, γνωρίζοντας την Άγια μου, ότι είναι ένα παιδί δυναμικό και βιαστικό που βιάζεται να κατακτήσει τη ζωή της και τις κορυφές της. Και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου αυτό το όμορφο παιδί που κάθεται έτσι όπως το βλέπετε από δεξιά με το μαύρο, γιατί με το ρόζ νημερούλα και φυλάνε το Θέμη. Πάντα να είναι ευτυχισμένη, δυνατή και δυναμική και να μας κάνει πολύ περήφανους. Γιατί είναι ένα πολύ καλό παιδί πάνω απ' όλα. Να τους χαίρεσαι. Ευχαριστώ πολύ. Να τους χαίρεσαι. Να τους χαίρομαι. Όλους. Και χρόνια πολλά και στην Κατκέν. Είναι η μόνη που δεν θα ξεχάσω ποτέ τα γενέθλιά της, γιατί έχει την ίδια μέρα με την κόρη μου. Το μαγιά, ναι.